να μετατραπεί σε άλμα το ελπιδοφόρο βήμα που έγινε στις κάλπες της 21ης Μαΐου με την ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και ειδικά στην Κρήτη που αύξησε τα ποσοστά, καλεί ο Γιάννης Πρωτούλης στους πολίτες από το Ηράκλειο. Το ελπιδοφόρο μήνυμα που δόθηκε στις 21 του Μάη με την ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη, όπου για πρώτη φορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έβγαλε δύο βουλευτές, δηλαδή η Κρήτη έστειλε δύο κομμουνιστές αγωνιστές βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό το σημαντικό ελπιδοφόρο βήμα θέλουμε αυτή τη φορά να γίνει ένα πραγματικό άλμα με περισσότερους ψήφους, με μεγαλύτερο ποσοστό. Στην πλατεία του Αγίου Τίτου, με ομιλητή το μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, παρουσιάστηκαν οι θέσεις του κόμματος με φόντο τις επαναληπτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου. Θα είναι μια μαχητική δύναμη στο πλευρό των εργαζόμενων, των ξενοδοχοϋπάλληλων, των αγροτών, του λαού μας και της νεολαίας εδώ στην Κρήτη, που όχι μόνο θα υπερασπίζεται τα συμφέροντά τους, αλλά θα ανοίξει και ένα πραγματικά μεγάλο δρόμο ανατροπής αυτής της βαρβαρότητας που μέρα με τη μέρα ζούμε. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι παντοδύναμη όσο ο λαός μας αγωνίζεται. Είναι το μήνυμα που έστειλε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από το Ηράκλειο στο πλαίσιο της προεκλογικής εκδήλωσης. Σήμερα θέλουμε να στείλουμε και εδώ από το Ηράκλειο της Κρήτης ένα σημαντικό μήνυμα, ότι καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι παντοδύναμη όσο ο λαός μας αγωνίζεται, όσο υπάρχει ισχυρό εργατικό λαϊκό κίνημα και φυσικά όσο δυνατό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο Γιάννης Πρωτούλης προτρέπει τους ψηφοφόρους να σπεύσουν στις κάλπες με αποφασιστικότητα, στηρίζοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.